Ανοιχτά των Συριακών Ακτών, μια σπάνια αυτοψία στο κύρο του Ρωσικού Ναυτικού. Ο Μάθιου Τσάν ξεναγείται πάνω στο σύμβολο τη ρωσική ναυτική ισχύω, το εμβληματικό Μότσκβα. Είναι ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό δείγμα στρατιωτικού εξοπλισμού εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα πυραυλικό καταδρομικό και όπω μπορείτε να δείτε, έχει αυτού του τεράστιου σωλήνε εκτόξευση πυράυλων που μπορούν να φέρουν και πυρηνικό πύραυλο. Παρότι μα είπαν πω κάτι τέτοιο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στο πλοίο. Το πιο σημαντικό όμω είναι πω το Μόσκβα φέρνει εξελιγμένου πυράβλου επιφανία αέρος και αυτό είναι ο λόγο τη ανάπτυξή του εδώ. Για να παράσχει αεράμινα για τα ρωσικά μαχητικά που πραγματοποιούν αεροπορικέ επιδρομέ στη Συρία. Ο καπετάνιο του Μότσκβα εξηγεί πω το πλοίο έστάλε από τον ίδιο τον Πούτιν στην περιοχή μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού από την τουρκική αεροπορία ω προειδοποίηση, ω ένα ηχηρό μήνυμα προ πάσα κατεύθυνση για την απόλυτη ετοιμότητα του Κρεμλίνου να αφανίσει ό,τι απειλεί την αεροπορία του. Το Μόστκβα είναι ένα πανίσχυρο όπλο και με την έλευσή του στην περιοχή έχουμε διαπιστώσει μια σημαντική μείωση τη αεροπορική δραστηριότητα στον εναέριο χώρο πάνω από τη Συρία. Ήδη η ΔΕ Ρωσία έκανε χρήση της ναυτικής της δύναμης, πλήττοντας στόχους στη Συρία με πυράβλους κρουζα από τα πλοία της στην Κασπία και από ένα υποβρύχιο στη Μεσόγειο. Σε αυτό το πεδίο το Μότσκβα παραμένει ανενεργό, με την παρουσία του στη Μεσόγειο να έχει τουλάχιστον προς το παρόν ρόλο εκφοβιστικό.